Αγερμό σήμανε στην Κερατέα λίγο πριν τις 3 το απόγευμα, με τις καμπάνες και τα μεγάφωνα να καλούν τον κόσμο στα μπλόκα και ιδιαίτερα σε εκείνο που στήθηκε χθες επί της λεωφόρου Λαυρίου στο ύψος της πρώτης εισόδου της πόλης. Μισή ώρα αργότερα στο σημείο εξελίχθηκαν έντονα επεισόδια μεταξύ των κατοίκων και τεσσάρων δημιουργών ΜΑΤ που συνόδευαν εξ καφέα για να ανοίξει το οδόφραγμα της λεωφόρου Λαυρίου. Η ισχυρή παρουσία των κατοίκων εμπρός από το οδόφραγμα ανέκοψε την επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε σε εμπλοκή με χρήση χημικών και μολότοφ ένθεκα κήθεν, υπό την παρακολούθηση δύο ελικοπτέρων. Μέσα στον πυρήνα των γεγονότων ήταν μόνο το τηλεοπτικό συνεργείο του Contra Channel με τον οπερατέρ Μενέλαο Τζαβέλα, ο οποίος και αυτός έφαγε όλα τα χημικά της ζωής του. Σημειώνεται ότι στις 5.30 το πρωί έγινε παρόμοια επιχείρηση χωρίς όμως την παρουσία αστυνομίας και ακυρώθηκε από τους κατοίκους οι οποίοι έκαψαν την μπουλντόζα. Οι κάτοικοι της περιοχής από χτες βρίσκονται σε ετοιμότητα μετά τις πληροφορίες για την άφιξη των μηχανημάτων που θα κατεύθυναν στο χώρο κατασκευής του ΧΙΤΑ με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Η αντίδρασή τους ήταν να κλείσουν τον κεντρικό δρόμο όπως και τους παραδρόμους προς Λαύριο ώστε να ελέγχουν ό,τι περνά μέσα από την πόλη. Έτσι κι αλλιώς αυτή την κατάσταση τη βιώνουν οι ίδιοι μήνες ολόκληρους με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν επιβάλει στην περιοχή συνθήκες κατοχικής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας αυτός που γίνεται, αξιοπρέπειας των κατοίκων που αυτοί οι οποίοι σκέφτηκαν εδώ να κάνουν τη χωματερή μαζί με την αξιοπρέπεια, μαζί με τα σκουπίδια θέλησαν να θάψουν και αυτούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν θα τους βγει γιατί ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει τώρα 3 μήνες, βγαίνει αυθόρμητα έξω στο δρόμο, δεν τον κατευθύνει κανείς δήμαρχος, κανένα κόμμα, μία παράταξη, είναι αγανακτισμένος ο κόμμας αγωμάτων και εκφράζει αγωνιστικά αυτή του τη διάθεση την οποία έχει. Οι άνδρες της πρωινής βάρδιας των ΜΑΤ, δηλαδή 3 δημιουργίες, αναγκάστηκαν να προσεγγίσουν το χώρο περιφρούρησης μέσω Σουνίου Λαυρίου. Στον μπλόκο του Λαυρίου σημειώθηκαν συμπλοκές με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, ενώ τραυματίστηκε νεαρός ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε εδώ, όσοι είναι πάνω από 30 χρονών, είναι ναρκωμανίσμα αυτό το θέμα. Έχει περάσει τις φλέβες του. Δεν είναι κάτι που είναι χθεσινό, ούτε κάτι που έγινε πριν λίγες μέρες και δεν έχει περάσει το πετσί μας. Αυτό το πράγμα που πάνε να κάνουν εδώ στην Κερατέα δεν πρόκειται να γίνει ούτε με τα τάγκς. Είμαι στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, 2-3 μήνες. Από τα αίσια αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Έχω περάσει κατοχή, γιατί είμαι 70 χρονών. Έχω περάσει εμφύλιο πόλεμο, αντάρτο πόλεμο, σαν εισαγωγικά. Έχω περάσει χούντα. Εντάξει. Αλλά τέτοια χούντα όχι. Όχι. Σε παρακαλώ, τέτοια χούντα όχι. Δηλαδή αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Στους γύρω λόφους έγιναν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων και των ΜΑΤ. Οι κάτοικοι απαντούσαν με ό,τι έβρισκαν, ακόμα και με μολότοφ, στους αστυνομικούς που έκαναν αθρώα χρήση χημικών, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ναι, μπορώ να βάλω. Με εντολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μετά από συνεννόηση Χρήστου Παπουτσή με τον συνάδελφό του, τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, επιστρατεύτηκε ένας σημαντικός αριθμός καταστατικών δυνάμεων. 10 περιπολικά, 3 δημιουργίες των ΜΑΤ, 2 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα, 1 γκρέιντερ και άγνωστος αριθμός αστυνομικών με πολιτικά και με αυτοκίνητα με συμβατικούς αριθμούς. Δεν υποχωρούμε με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Αυτά μας ρίχνουν μέσα στην πόλη μας. Για ποιο λόγο? Πείτε μου, για ποιο λόγο? Για τις τσέπες τους! Για τις τσέπες τους! Δεν χορτάσανε! Δεν χορτάσανε! Αρκετά πια ως εδώ! Από εδώ να ξεκινήσουν όλα! Σε όποιον αρέσει! Αν έχουνε κότσια, ας κατέβουν αυτοί εδώ! Όχι τα παιδιά που στέλνουνε!
αυτοί, αλλά δεν τολμάνε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν και άνοιξαν λίγο πριν τις 5 το απόγευμα το ρεύμα προς Λαύριο της λεωφόρου Λαυρίου, το οποίο οι κάτοικοι είχαν κλείσει με τα μπάζα. Ωστόσο, το ρεύμα ανόδου παρέμεινε κλειστό με χώματα και μεγάλα κομμάτια τσιμέντου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε για τις εξελίξεις την συνάδελφα δημοσιογράφο από τα Αττικά Νέα, την Πόπη Σουφλή. Καλησπέρα, Πόπη. Καλησπέρα, Τερς. Τα πράγματα φαίνονται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα έχουμε μια πολύ δύσκολη νύχτα. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία. Και εκείνο το οποίο πήρα πριν από λίγο σαν μήνυμα από ανθρώπους στο χώρο της υγείας που περιθάπτουν τους τραυματίες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι ότι τα χτυπήματα της αστυνομίας είναι πρωτοφανή σε βιαιότητα, έχουν καθαρά δολοφονικό χαρακτήρα, καθώς ρίχνουν χημικά και δακρυγόνα με μεταλλικούς κάλικες, σχεδόν εξεπαθείς σε κεφάλια, σε πόδια, και από αυτά τα χτυπήματα προκαλούνται μουδιάσματα και παραλύσεις. Κυρία Σουφλή, σας διακόπτω για να σας ρωτήσω κάτι, γιατί το είδαμε στα πλάνα του συναδέλφου του Μενέλα του Τζαβέλα και του Δημήτρη του Μπούρα προηγουμένως. Είδαμε νεαρούς, ξέρετε πολύ καλά τη θέση που έχουμε υιοθετήσει για το θέμα και τον τρόπο με τον οποίο οι δυνάμεις καταστολής έχουν στρατοπεδεύσει την Κερατέα και νομίζω είναι σαφής, δεν χρειάζεται να τον επαναλάβω. Ακριβώς. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, γιατί είδαμε συγκεκριμένα στιγμιότυπα με νεαρούς που φορούσαν μαντήλια να επιτίθενται με βόμβες Μολότοφ, σχεδόν εξεπαθείς με δυνάμεις των ΜΑΤ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε να εκτροχιάζεται η κατάσταση. Γιατί εγώ σήμερα είδα πλάνα με συμμετοχή των πολιτών. Την προηγούμενη φορά μιλούσαμε για αστυνομική αυθαιρεσία. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το κράτος που δεν κάθεται στο τραπέζι του διαλόγου. Είδα όμως και ανθρώπους νεαρούς που εξ επαφής προσπαθούσαν να επιτεθούν με βόμβες Μολότοφ κατά των ΜΑΤ. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας από αυτό. Κυρία Λιμπεράκη, νομίζω ότι την εικόνα την έδωσε ο 70χρονος που είπε ότι έχει ζήσει και έναν πόλεμο και έχει ζήσει και μία χούντα. Και σήμερα ζει μία χούντα που δεν έχει καμία σχέση με τη χούντα της επταετίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αντιδράσουν. Δεν συμφωνώ στη βιαιότητα από όπου και αν προέρχεται. Αλλά με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να προστατεύσουν όχι τον τόπο τους, την αξιοπρέπειά τους. Γιατί εδώ πραγματικά είναι η αξιοπρέπεια.